Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία Κλάδος Ελέας στη βορειοδυτική Συρία κατά των Κούρδων στο Αφρίν. Τα θύματα είναι δεκάδες, ανάμεσα τους άμαχοι. Η στρατιωτική επιχείρηση όμως φαίνεται να ενισχύει τη φωνή της Τουρκίας και δείχνει μια αλλαγή στάσης απέναντι στη Συριακή κυβέρνηση. Αυτό υποστηρίζει ο Λιτέρ Τουράν, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης. Μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της κυβέρνησης της Συρίας και εκπροσώπων της Άγκυρας. Είναι πλέον προφανές ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν συνομιλίες. Η συνάντηση δεν αναμένεται να λάβει οριστικές αποφάσεις, αλλά θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός οράματος, το οποίο θα είναι κοινά αποδεκτό από τους ενδιαφερόμενους στην περιοχή, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Κούρδοι έχουν ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Συρία που διεξάγονται στο Σότσι, κατηγορώντας τη Ρωσία και την Τουρκία ότι έχουν συμφωνήσει για την Αφρίν. Η συνάντηση του Σότσι έχει στόχο να φέρει στο τραπέζι των συνομιλιών εκπροσώπους της κυβέρνησης της Δαμασκού και Σύρους αντάρτες.